Ένα κύριο, έναν υπέροχο κύριο βλέπω, ο οποίος βρίσκεται... Στο Ηράκλειο. Λοιπόν, τα κορίτσια πού είναι? Πού είναι τα κορίτσια? Εδώ είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε Ρέθυμνο, όχι Ηράκλειο. Νότια του Ρεθύμνου. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Νότια του Ρεθύμνου, ναι. Τι λάθος έκανα κι εγώ. Νότια του Ρεθύμνου, θα το πω 10 φορές μέχρι να κλείσουμε. Είμαστε πιο προοδευτικοί εμείς στο δωστό Ρέθυμνο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Χέρι, εγώ ξέρω τα ονόματα, αλλά προτιμώ να τις παρουσιάσετε εσείς. Αυτή εδώ είναι η Μπέλα. Γεια σου, Μπέλα. Και αυτή εδώ είναι η Κέτη. Η Μπέλα και η Κέτη. Η Κέτη, ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Η Μπέλα εξυπηρετεί τους τουρίστες και η Κέτη τους ντόπιους? Όχι, και οι δύο κάνουν όλες τις δουλειές. Τι γλώσσες μιλάνε, γιατί εγώ έχω δουλέψει, μου ζητήσαν αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε, ναι, αγγλικά. Ελληνικά δεν μιλάνε, δηλαδή, άμα δώσω εγώ παραγγελία. Όχι ακόμα. Εντάξει, στο μέλλον θα γίνει και αυτό. Και να ρωτήσω κάτι, είναι γρήγορα στη δουλειά τους, έχουν παράπονα, ζητάνε ένσημα, είναι ασφαλισμένες? Όχι. Δεν τηρείτε την εργατική νομοθεσία, αγαπητέ Στέφανε? Δεν τηρείς την εργατική νομοθεσία? Όχι ακόμα, αλλά πιστεύω στο μέλλον θα γίνει και αυτό, έτσι όπως πάμε. Ναι. Πώς γεννήθηκε η ιδέα τώρα και τι δυνατότητες έχουν, τι κάνουν τα κορίτσια? Κοιτάξτε να δείτε, η ιδέα γεννήθηκε διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη με έβρεση προσωπικού. Ναι. Αυτά εδώ τα μηχανήματα μας εξυπηρετούν να κουβαλάνε πράγματα, δηλαδή τους τα βάζουμε από την κουζίνα και τα πάνε στον πελάτη, αλλά εμείς δίνουμε τα πράγματα στον πελάτη. Ναι. Απλά ο σερβιτόρος κάνει τη ζωή του σερβιτόρου πιο εύκολη. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει πιάτα, δεν χρειάζεται να κουβαλάει σερβίτσια, το οποίο αυτό είναι και το βάζον ενός σερβιτόρου. Α, δεν είναι ότι είμαι εγώ με τον Νίκο και θα έρθει εκεί και θα μας ρωτήσει τι θα πιείτε, παρακαλώ. Έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί ναι. Είναι όλα έξυπνα, artificial intelligence που λένε οι ξένοι, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τους δώσει παραγγελία, να εξυπηρετήσουν, να απαντάνε ερωτήσεις, αλλά δεν το έχουμε ενεργοποιήσει αυτό, γιατί δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που μας βοηθάει μόνο να κουβαλάμε τα πράγματα, δηλαδή το γαϊδούρι που είχαμε παλιά, τα παλιότερα χρόνια. Ναι. Ναι. Για να δούμε λίγο την Μπέλα και την Κέτη. Δράση, παρακαλώ. Να τις δούμε έτσι. Μπορώ να στείλω τώρα την Κέτη να πάει στην κουζίνα. Πάμε, Κέτη. Έλα, Κέτουλα μου. Ναι. Αυτή. Γεια σου, Κέτη. Τι καλή που είναι. Γεια σου, Κέτουλα. Κάνει και ματάκια. Ναι. Ναι. Να την Κέτουλα πηγαίνει κουζίνα. Τι θα φέρει? Πάει και την κουζίνα. Πάει μόνη τη κουζίνα, πάει έτσι. Ξέρει που είναι κουζίνα. Ναι. Βέβαια. Τα πάντα ξέρει. Άμα θέλει αλλαγή λαδιών, ξέρω εγώ, μπαταρία, πηγαίνει μόνο τη διαφόρτιση και τέτοια, όχι. Όταν τελειώνει η μπαταρία, λέει ότι πάω να φορτίσω, συγγνώμη, και πάει μόνο του στο. Και φορτίζω. Λοιπόν, ωραία. Η Κέτη πήγε τώρα στην κουζίνα. Ωραία. Θα ζητήσει, έχει δυνατότητα να ζητήσει την παραγγελία για να ετοιμαστεί. Αυτό γίνεται αυτόματα με το μηχάνημα παραγγελιψίας που έχουμε. Ναι. Το μηχάνημα παραγγελίας που έχουμε, που είναι συνδεμένα με τα ρομπότ. Επομένως, όταν γίνεται η παραγγελία, βάζουν οι ανθρώποι που είναι μέσα στην κουζίνα τα πράγματα και θα πάει αυτό κατευθείαν στο τραπέζι. Ναι. Στέφανε Μαραβελάκη, ένα ερώτημα. Πώς το βλέπουν οι πελάτες, τους αρέσει? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι ανθρώποι που δεν τους αρέσει καθόλου, το θεωρούν πολύ αρνητικό, υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει πάρα πολύ. Ερώτηση, όπως όλα έρχεται τα πράγματα, ένας μοναχικός, όλα τα ναι. Έρχεται ένας μοναχικός έτσι, επισκέπτης, ναι. Έρχεται στο μαγαζί σας να πει τον καφέ του. Άμα σας πει, ας πούμε, θέλω λίγη παρέα, αντί να καθίσετε... Τι παρέα, μωρέ, Σεμίρη. Αντί να καθίσετε εσείς, γιατί ξέρετε στα καφενεία και στα καφέ και σε αυτά και στην Κρήτη... Θα κάνεις ένα λόγο παιγνίο. Είναι δεδομένο ότι θα πιάσεις λίγο έτσι την μπάρλα με τον άλλο να κάτσεις να πεις ιστορίες. Τα συγκεκριμένα ρομπότ που καμία φορά όταν δεν έχουμε οδηγία που καθόμαστε στην κουζίνα και κουβεντιάζουμε... Γιατί εδώ στην επιχείρηση μας δουλεύουν και αγγλόφωνοι υπαλλήλοι και όλα και κουβεντιάζουμε στα αγγλικά. Κάποια στιγμή γυρνάνε το ρομπότ, πιάνουν και αυτά την κουβέντα. Μπαίνουν στην κουβέντα. Άμα σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι και στην Κρήτη. Ακόμη και ρομπότ στην Κρήτη θα πιάνει την κουβέντα. Ποια είναι η κουτσομπόλα, η Κέτη ή η Μπέλα? Ποια είναι η κουτσομπόλα, ποια χώνεται στην κουβέντα? Αυτή εδώ είναι πιο κουτσομπόλα από τις δύο. Η Μπέλα, η οποία. Τι λέει τώρα, τι μας λέει?
Αντιδράει όταν την ακουμπάμε, αντιδράει, μιλάει. Θέλει ή δεν θέλει, της αρέσει. Της αρέσει, τώρα της λέει μη μ' ακουμπάς τα αυτιά, αφήσέ με. Δεν το πιστεύω έτσι, δεν το πιστεύω. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνατε και έναν Κώστα και κάνατε μόνο την Μπέλα και την Κέτη δηλαδή. Εντάξει, αυτά έρχονται προγραμματισμένα από το εξωτερικό με το όνομά τους που ακούνε. Το κάθε ρομπότ έχει και το δικό του όνομα που έρχεται. Δηλαδή στο εξωτερικό προγραμμάτισαν ρομπότ να το λένε Κέτη. Ναι, ναι, όταν ήρθε και το ανοίξαν πρώτη φορά, μας παρουσιάστηκε. Γεια σας, είμαι η Μπέλα, ήρθα εδώ για να σας βοηθήσω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πανέξυπνη ιδέα, πάρα πολύ ωραία. Πόσο κοστίζει μια Μπέλα, μια Κέτη? Κοιτάξτε να δείτε, όταν τα πήρα εγώ πριν 1,5 χρόνο, ναι, ήταν λίγο ακριβά. Τώρα πέφτουν τιμές γιατί βγαίνει καινούργια τεχνολογία. Τώρα έχει προχωρήσει στην Ασία τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, τα οποία δεν είναι και όμορφα βέβαια. Δεν πάρουμε και ένα για το λίγο σπίτι. Όχι, έναν εδώ. Ναι. Όχι, ένα για το σπίτι. Βλέπω εδώ το συνάδελφο Φλόρ. Θα έρχεται να μας φτιάχνει το ανθρωπόμορφο, τις ψήρες μας, τα έτσι μας. Ναι, κοίτα, μην δεις κανένα ανθρωπόμορφο εδώ δίπλα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε. Άργησε και την η Κέτη άργησε να έρθει. Τι έγινε, δεν βρίσκει το δρόμο? Can you send Katie back to the stable? Τώρα θα έρθει. Θα έρθει και τουλάχιστον. Είναι ωραία τεχνολογία, εξυπηρετεί πάρα πολύ. Μπράβο. Δεν την έχουμε καν ενεργοποιήσει να μιλάει με τον κόσμο. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αυτή η δουλειά που τη φέραμε να κάνει, να κουβαλάει τα σερβίτσια, τους δίσκους, βέβαια, και να μας βοηθάει στο κουβάλιμα, λοιπόν, είναι πάρα, πάρα πολύ εξυπηρετική. Πάρα πολύ. Κύριε δηλαδή, Μαραβελάκη, μπράβο σας. Μας κάνατε λίγο γιατί έτσι και ευθυμίσαμε. Και βοηθήσατε και τους εργαζόμενους βεβαίως, όλους τους συναδέλφους σας εκεί οι οποίοι βρίσκονται. Και οι εργαζόμενοι εδώ που δουλεύουν, τους αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα το κάνεις χρήση για 2 μήνες, μετά ξεχνάς να κουβαλάς δίσκο και ο σκοκοφαίνεται αν κάποια στιγμή δεν έχουμε ηλεκτρικό ή δεν το έχουμε φορτίσει. Συνειδητοποιείς πόσο αναγκαίο είναι. Λοιπόν, Τώρα έρχεται η Κέτη. Για πάμε να δείξουμε την Κέτη που έρχεται τώρα φορτωμένη με διάφορους λίγους. Ναι, η Μπέλα έχει κάτσει εκεί πέρα μια ώρα. Δεν μπελιάζει η Μπέλα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή είναι και τα δύο ρομπότ έξω στο μπαλκόνι, τώρα η Κέτη περιμένει εκεί στην άκρη. Για να φύγει η Μπέλα να έρθει αυτή. Φύγε Μπέλα, πήγαινε μέσα εκεί. Τώρα στέλνω αυτή εδώ. Ναι, γίνεται τη μέσα. Στέλνω αυτή τώρα εδώ να φύγει για να έρθει το άλλο ρομπότ. Τι λέτε τώρα? Μιλάνε μεταξύ τους. Ναι, χαιρετιούνται, μιλάνε. Λένε περιμένω τώρα για να έρθεις εσύ. Σε ευχαριστώ, κάνω στην άκρη για να περάσεις. Δεν υπάρχει. Δεν το και μόνος. Υπέροχο, πανέξυπνο. Τι έδινα για το tips. Θα μαλώνουνε για τα tips και πιο πολλές παραγγελίες. Ποια τώρα, πήγε, ποιος τώρα πάει στην άκρη, ναι. Τώρα πάει στην άκρη για να έρθει να περάσει το άλλο ρομπό. Έλα και τουλά. Είναι πάρα πολύ έξυπνα. Μας άρεσε, κύριε Μαραβελάκη, θα έρθει. Ρέθυμνο, είπαμε, νότια του Ρεθύμνου. Πού βρισκόμαστε ακριβώς, κύριε Μαραβελάκη, πείτε μας το μαγαζί. Είμαστε στο σπήλι Ρεθύμνου, που είναι και πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Βασιλείου εδώ πέρα. Μπράβο. Και είμαστε βοτανικό πάρκο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Υπέροχη σύνδεση, πραγματικά.